Αρκαδία 938. Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δόριζας, τον κύριο Παπούλια. Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Κύριε πρόεδρε, θα θέλαμε καταρχάς να εξηγήσετε όσο μπορείτε πιο συνοπτικά βέβαια για ποιο λόγο υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της κοινότητάς σας σχετικά με την εγκατάσταση ενός χώρου αποθήκευσης μπαταριών στο Μέναλο και πολύ κοντά στον οικισμό της Δόριζας. Λοιπόν, να διευκρινίσω από την αρχή ότι το θέμα μπαταρίες δεν είναι μόνο του μικρού χωριού μας της Δόριζας του Δήμου Τρίπολης, είναι πανελλαδικό. Γιατί αυτή τη στιγμή η ΡΑΕ βγάζει κατεβατά σε Excel με αδειοδοτήσεις παραγωγού για μπαταρίες σε όλη τη χώρα. Δεν έχει αφήσει τίποτα απείραχτο. Πού να δείτε τι γίνεται στους Μολάους για παράδειγμα. Πού να δείτε τι γίνεται στην Ήπειρο. Και πάμε τώρα στο θέμα μπαταρίες. Θα σας απαντήσω όχι απλώς συνοπτικά, σχεδόν μονολεκτικά. Μιλώντας με έναν υπεύθυνο υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα μολύνσεων, όταν του είπα ότι μας φέρνουν στις σορευτές, επειδή ξέρει εδώ την περιοχή, μου απάντησε, άκρος επικίνδυνο, σχέδιο εκένωσης της Τρίπολης έχετε? Σχέδιο εκένωσης της Τρίπολης. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχετε. Και μένω εκεί. Καταλαβαίνετε τι παίζει με τις ρεμά μπαταρίες. Η τεράστια εγκατάσταση των 300 ΜΒ στις παρυφές του χωριού μας, και όταν λέμε παρυφές εννοούμε απέναντι ακριβώς από τα σπίτια του χωριού, στα 330 μέτρα λένε αυτοί, είναι λιγότερα σας το λέω εγώ, γιατί κάνουν τη γραμμή τους παγαποντιά για να φαίνονται ότι είναι 330. Σε κάθε περίπτωση και τα 330 δεν είναι κάποια φοβερή απόσταση. Προφανώς όμως εδώ πέρα υπάρχει κάποιο νομικό θέμα, γι' αυτό εμφανίζεται ακριβώς αυτή η απόσταση. Ναι. Ποντάρουνε στο ότι πλέον η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι με εντολή από πάνω από τις Βρυξέλλες για να μπουν όπου θέλουν. Τέλος πάντων. Η τεράστια λοιπόν αυτή η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως δυναμή της από εμάς. Και θα το εξηγήσουμε γιατί. Δεν αποτελεί όμως αποκλειστικά δικό μας πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορά όλη την Αρκαδία. Δεν είμαστε μόνο εμείς με τις δύο εγκαταστάσεις, γιατί δεν έχουμε μία, έχουμε δύο. Είναι η Παλιόχουνη, είναι το Κορίθιο, είναι και γενικότερα σε όλη την Αρκαδία. Το Αθήνιο, το Βαλτέτσι, ναι. Γενικά έχει θέμα η Αρκαδία, αυτό είναι αλήθεια. Α, μπράβο. Και λέγεται ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά και μονάδες αποθήκες ρεύματος. Ρεύματος, οι οποίες και ολοκληρώνουν την τριλογία της πράσινης ανάπτυξης. Μόνο που εδώ το τρίτο δεν είναι πράσινη ανάπτυξη, είναι πράσινη καταστροφή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας την ομόφωνη συμπαράσταση μόνο της Δημοτικής Αρχής της Τρίπολης. Θα πρέπει να επισημάνω, ήσασταν και εσείς εκεί, ότι η Περιφέρεια Πολυπονήσου συνεδρία 29 Νοεμβρίου, ναι, ενώ υπερψηφίστηκε με 15-17 η κοινή πρόταση για μένα Λοκεδόριζα, και απορρίφθηκε η πρόταση του κυρίου Νίκα για υποστήριξη μόνο του Μενάλου. Δημοσιεύτηκε αυτή η πρόταση το ίδιο βράδυ στα τοπικά μέσα. Ναι. Και στη συνέχεια με έκπληξη είδαμε ότι απορρίφθηκε στην επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα δημοσιεύματα, να είναι και η Δόριζα μέσα και έμεινε μόνο το Μέναλο, με μια υπόσχεση ότι η Δόριζα θα τη συζητήσουν σε άλλη. Ναι, δεν συζητήθηκε, γι' αυτό είπε η Περιφέρεια, ανέφερε να πούμε για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν πιθανώς. Η διοίκηση, η Περιφερειακή Αρχή πιο σωστά, όχι η Περιφέρεια, δήλωσε ουσιαστικά ότι επειδή δεν συζητήθηκε, δεν μπορεί να ενταχθεί και στη διαμαρτυρία, ας πούμε στην απόφαση. Ναι, μπήκε όμως και από τον κύριο Γιανακούρα και από τον κύριο Γόντικα, μπήκε το θέμα. Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε ότι δεν είναι ουσιαστικό. Είναι περισσότερο, θα λέγαμε, πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ. Το αντιπαρέρχομαι, ναι, και εγώ. Δεν μιλάω γι' αυτό.
Δηλαδή, ναι. Σταματάμε εδώ αυτό το θέμα. Ναι, γιατί δεν έχει και ουσία, κύριε Πρόεδρε, καταλάβατε τώρα. Ναι. Δηλαδή, έχετε και, έχετε και το Δήμο Γορτινίας. Βέβαια, για το Μέναλο ο Δήμος Γορτινίας είπε θα διαμαρτυρηθεί. Ναι, και μας έστειλε και μας έχει και εμάς σαν συμπαράστατη. Ναι. Μας σαν συμπαράσταση και προς τη Δόριζα ο Δήμος Γορτινίας έβγαλε και ανακοίνωση ότι συμπαρίσταται στον αγώνα μας. Και επίσης ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης, είπε ότι, μας δήλωσε δηλαδή, ότι θα βρεθεί και τη Δευτέρα και θα κάνει σχετικό αίτημα προς τον Πρωθυπουργό εφόσον, ή προς τον κύριο Πέτσα, γιατί ναι, ο κύριος Πέτσα θα συναντηθεί με τους δημάρχους. Ναι. Οπότε πιστεύετε εσείς, γιατί υπάρχει αντίλογος, ξέρετε κύριε Πρόεδρε πολύ καλά, ναι, υπάρχει ο αντίλογος ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις, γιατί πρέπει να πάει σε μια ενεργειακή σχετική αυτάρκεια, και υπάρχουν και κάποιοι που λένε και πού να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Εσείς πιστεύετε ότι με την παρούσα κατάσταση, γιατί αναφερθήκατε σε ξέφραγο αμπέλι, πιστεύετε ότι πρέπει να προταχθεί, όπως έχει γίνει από κάποιους πολιτικούς παράγοντες, ο περίφημος χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ και ειδικά για το Μέναλο και για την περιοχή σας, η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία εννοείται ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, ίσως και εσκεμμένα. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Στο τελευταίο. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Μακάρι να υπήρχε χωροταξικός σχεδιασμός, να ξέρουμε πού μπαίνουν τα μεν, πού μπαίνουν τα δε, πού θα μπουν οι αποθήκες, οι οποίες είναι και το πιο επικίνδυνο από τα τρία. Ναι. Και θα σας πω γιατί είναι επικίνδυνο, για πολλούς λόγους. Λοιπόν, και να ξέρουμε ότι εδώ θα μπουν αποθήκες. Άρα και εμείς να πάρουμε τα μέτρα μας και να πούμε, παιδιά, εδώ δεν μένουμε κοντά, πάμε κάπου αλλού να μείνουμε, να φτιάξουμε ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα οτιδήποτε. Γιατί αυτή τη στιγμή εδώ κάποιοι άνθρωποι στη Δόριζα ρίξαμε λεφτά. Και εγώ μεταξύ αυτών. Ρίξανε λεφτά. Ανανεώσανε σπίτια, χτίσαν καινούρια σπίτια. Και ξαφνικά αυτά τα σπίτια μηδενίζονται, εκμηδενίζονται, μηδενίζεται η αξία τους. Μιλάμε για ένα τέρας που θα έρθει απέναντι από τα σπίτια στα 300 μέτρα. Μάλιστα. Τα 250 μεγαβάτ είναι 75 κοντέινερ, φανταστείτε, 75 κοντέινερ με όλα τα συστήματα ψύξης που απαιτούνται για τις μπαταρίες λιθίου, οι οποίες δεν μπορούν να περνάνε πάνω από τους 60 βαθμούς. Και σε αυτό το τέρας θα μπαίνουν και θα βγαίνουν ημερησίως 1000 μεγαβατόρες ηλεκτρική ενέργεια αν δουλέψει πλήρως, που πολύ αμφιβάλλω. Για να σας δώσω να καταλάβετε, 1000 μεγαβατόρες είναι η ενέργεια που καταναλώνει μία κομμόπολη με 350 σπίτια σε ένα χρόνο. Ναι. Και στη Δόριζα θα μπαίνουν και θα βγαίνουν σε 4 με 6 ώρες. Είναι τρομακτικά τα ποσά. Απλώς να διευκρινίσω επίσης για τους ακροατές ότι όταν λέμε χώρος αποθήκευσης, προορίζεται να αποθηκεύονται στις μπαταρίες τις λεγόμενες η ενέργεια που θα παράγεται από τις που θα περισσεύει κατά κάποιο τρόπο, ναι, από τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες φυσικά δεν μπορούν να λειτουργούν συνεχώς, γιατί είναι, εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Ακριβώς. Αλλά η αποθήκευση το πολύ μπορεί να κρατήσει μέχρι 4 με 6 ώρες το πολύ. Μετά πρέπει να αποδοθεί. Πρέπει να εκτονωθεί το σύστημα, λέτε δηλαδή ουσιαστικά αυτό. Δεν αντέχουν παραπάνω οι μπαταρίες. Ναι, μάλιστα. Μιλάμε για μια πανάκριβη επένδυση. Δηλαδή θα κοστίσει τεράστια ποσά. Μόνο να σας πω ότι οι μπαταρίες που θα, αν μπουν σε αυτό το πάρκο, θα έχουν μόνο οι μπαταρίες κόστος 100 εκατομμύρια. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, εσείς είσαστε μόνιμος κάτοικος Δόριζας από το 2012. Κάτοικος Δόριζας τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια και είσαστε φυσικός. Α, μπράβο. Αν δεν κάνω λάθος. Στην περίπτωση, γιατί επειδή είμαι φυσικός, έπιασα αμέσως το θέμα και λέω, εδώ τι γίνεται. Γιατί προφανώς, αν ήμουν οποιοσδήποτε άλλος, δεν θα καταλάβαινα. Ναι, πιθανώς δεν θα μπορούσατε να αντιδράσετε με τον ίδιο τρόπο και με τόσο εμπεριστατωμένη άποψη, όπως ακούνε και οι ακροατές ότι έχετε. Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα, επί του πρακτέου, πολλοί λένε, και το έχετε σίγουρα ακούσει κι εσείς και το ξέρετε δηλαδή, πολλοί λένε ότι είναι ματαιοπονία από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, ακόμα και της αυτοδιοίκησης, η οποία, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει χάσει την αποφασιστική αρμοδιότητα σε αυτά τα θέματα. Ακριβώς.
ξέρουμε. Όπως και η περιφέρεια, και η περιφέρεια εννοώ και τους δύο βαθμούς. Τίποτα, γνωμοδοτικά όργανα. Γνωμοδοτικά όργανα, ναι. Να τελειώνουμε. Γνωμοδοτικά όργανα ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό το έχει εμπεδώσει ο κόσμος γενικά και πολύ περισσότερο οι αρκάδες. Ναι. Νομίζετε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος τρόπος ρεαλιστικός είτε για να τροποποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός που έχει ξεκινήσει και που έχει πάρει το πράσινο φως από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς το παρόν, να τροποποιηθεί, να διαφοροποιηθεί, να γίνει κάτι πιο ασφαλές? Πιστεύετε ότι υπάρχει πεδίο δηλαδή δράσεως και εξέλιξης? Καταρχήν, σαν πρώτη κίνηση που ζητάμε είναι όχι ρε παιδιά απέναντι από το σπίτι μας, υπάρχει πίσω από το βουνό, πίσω από το καλογερικό, πίσω από εδώ ερημικές περιοχές, τουλάχιστον να υπάρχει ένα βουναλάκι ανάμεσα στα σπίτια και στην εγκατάσταση, ό,τι προστασία μπορεί να μας προσφέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Δεύτερον, είμαστε η χώρα που συνεχώς αδειοδοτεί μπαταρίες όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη τις καταργεί. Η Δανία που είχε μπαταρίες τις καταργεί, πάει σε πιο εξωτικά, τώρα μη σας κουράζω, ήδη αποθήκευσης. Η Γερμανία το περίσσευμα της ηλεκτρικής ενέργειας το κάνει υδρογόνο και αποθηκεύει υδρογόνο ώστε να το κάψει όταν θα χρειαστεί να πάρει ρεύμα. Η κάψη του υδρογόνου παράγει νερό, για να ξέρετε. Ιρίστον παρόδο να πούμε εδώ ότι το υδρογόνο θεωρείται το μέλλον της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και μένει πίσω το φυσικό αέριο, να πούμε. Δεν συζητάμε για τους υδρογονάνθρακες που εμείς τώρα ξαφνικά αποφασίσαμε να τους εξορίξουμε. Βέβαια, εκεί είναι και άλλοι παράγοντες. Θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα που έρχεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ό,τι θέλετε να πείτε. Ναι. Φυσικού αερίου, Λιβύη, Κρήτη, Πελοπόννησος, Ιταλία. Ναι, είναι ο EastMed, λέτε. Δεν είναι απλώς, δεν είναι ο EastMed, είναι πιο μεγάλος. Όχι αυτός που έρχεται από το Κατάρ, από εκεί. Μιλάμε για άλλο αγωγό. Πάντως αυτές οι επενδύσεις όντως είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπό εξέταση είναι, βέβαια. Πρόσφατα μάλιστα είχε γίνει Για να μην σας σπαταλώ τον πολύτιμο χρόνο σας, να σας πω ότι οι μπαταρίες λιθίου, καταρχήν το λίθιο όσο πάει σπανίζει, σε λίγο δεν θα υπάρχει. Διότι δεν χρησιμοποιείται μόνο στις μπαταρίες και φανταστείτε τι ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχουν να χρησιμοποιήσουν, που όλα είναι μπαταρίες λιθίου. Χρησιμοποιείται και στην μικροηλεκτρονική, σε όλα τα τρανζίστορ, ό,τι ηλεκτρονικό φτιάχνουμε, χρησιμοποιείται λίθιο μέσα. Θα αρχίσει να σπανίζει τόσο πολύ που θα γίνει, αν όχι απλώς πανάκριβο, πιο ακριβό και από την πλατίνα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, η επικινδυνότητα αυτών των μπαταριών είναι η εξής. Πρώτον, είναι ευπαθής στην θερμοκρασία. Ένα ψυκτικό μηχάνημα να μην λειτουργήσει σωστά και ανέβει πάνω από τους 60 βαθμούς η θερμοκρασία, πήρανε φωτιά. Τι σημαίνει πήρανε φωτιά? Σημαίνει τοξικός καπνός, άρα εκενώστε την περιοχή όλη. Γι' αυτό μου είπανε, έχει σχέδιο εκένωση η Τρίπολη. Ναι. Σε περίπτωση που γίνει ντόμινο και αρχίσει και δεν προλάβει η πυροσβεστική να ψύχει συνεχώς επί τρεις μέρες όπως έγινε στην Αυστραλία, τα γύρω κοντέινερ να μην πάρουν και αυτά, και πάμε σε ντόμινο και έκρηξη, ξεχάστε τη Δόριζα, θα ισοπεδωθεί και πιθανόν να ισοπεδωθούν και κάποια άλλα σημεία χωριά γύρω μας. Θα είναι τρομακτική η έκρηξη για την τεράστια η αποθηκευμένη ενέργεια. Όσο για τον έφος, θα φτάσει στην Αθήνα. Μόνο αυτό σας λέω. Αυτά που λέτε είναι τεκμηριωμένα στην Αυστραλία τέλος Ιουλίου. Έγινε ατύχημα, πήρε φωτιά ένα κοντέινερ σε μεγάλη εγκατάσταση με μπαταρίες της Τέσλα. Πακ, της Τέσλα δηλαδή. Ναι. Έξω από τη Μελβούρνη. Είναι μέσα στο διαδίκτυο, αν βάλετε Βικτόρια Big Battery Fire, θα το βρείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, βγαίνει αμέσως, θα δείτε το βίντεο από τη φωτιά. 150 πυροσβέστες καταβρέχαν επί τρεις μέρες, γιατί μόνο αυτό μπορείς να κάνεις, τα γύρω κοντέινερ για να μην πάρουν και έχουν έκρηξη. Δεν σβήνει η φωτιά του λίθιου. Το λίθιο είναι στην ίδια ομάδα με το ασβέστιο, με τον ασβέστη. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν ρίξουμε νερό στον ασβέστη, δεν ακουμπιέται το δοχείο, παθαίνεις έγκαυμα.
Βεβαίως, βεβαίως. Παλιότερα πέφτανε στους ασβέστες στην οικοδομή και πεθαίνανε. Ναι, είναι πολύ, πολύ τοξικό πράγμα ασβέστες, εννοείται. Καίγεται και με αέρα και με οξυγόνο και με νερό. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Αυτά που λέτε, δεν τα γνωρίζει η ΡΑΕ? Βεβαίως και τα γνωρίζει. Και δεν την ενδιαφέρει? Μάλλον όχι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε κάνει... Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια. Και προφανώς θα γίνουν και ενέργειες, άλλωστε έχουν πάρθει και αποφάσεις για προσφυγές κτλ. Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε κάποια πόστα οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το τι θα γίνει σε κάποια περιοχή, εφόσον δεν τηρηθούν βέβαια κάποιοι, αν γίνεται να τηρηθούν, γιατί έτσι όπως τα περιγράφετε, και δεν έχουμε κανένα λόγο να σας αφισβητήσουμε, έτσι όπως τα περιγράφετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η εγκατάσταση. Και το είπα από την αρχή. Άκρος επικίνδυνη, σχέδιο εκένωσης Τρίπολης έχετε? Αυτή ήταν η απάντηση. Ναι, αλλά για να μην φτάσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε σχέδιο εκένωσης Τρίπολης. Με βρίσκεται απροετοίμαστο και δεν είναι και η δικιά μας δουλειά. Ακριβώς. Αλλά για να μην φτάσουμε να κάνουμε σχέδιο εκένωσης της Τρίπολης, δεν πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο πρέπει αυτό να γίνει σαφές, πιο σαφές από ότι είναι ήδη, και όχι απλώς, γιατί μέχρι τώρα ο κόσμος ακούει γενικώς, από εσάς όχι, θα έλεγα από εσάς ακούει μια εμπεριστατωμένη άποψη, αλλά από τους πολιτικούς που έχουμε, τους τοπικούς εννοώ, έτσι, ακούει ένα γενικό όχι, κινδυνεύει το περιβάλλον, αυτό. Προσέξτε κάτι, για να μπορείς να πεις ακριβώς πρέπει να έχεις τη γνώση. Η γνώση την έχουν λίγοι. Αυτό λέω, γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει να ακούει συνεχώς όχι για τέτοια θέματα από τους πολιτικούς. Οπότε, ξέρετε, από το πολύ όχι πάμε στο διδακτικό παραμύθι σε εισαγωγικά του Βοσκού με τα πρόβατα. Ακριβώς. Και κατά κάποιο τρόπο και εσείς, και η δική σας αντίδραση, που έχετε ένομο βέβαια συμφέρον, γιατί είσαστε ακριβώς δίπλα, όπως λέτε, στα 300 μέτρα σας λένε εσείς. Ακριβώς, στα 300 μέτρα. Ναι, χάνεται μέσα στο γενικότερο, στην οχλαγωγίγα, ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Ηλιόπουλε, η Δόριζα έχει ανεμογεννήτρες πάνω από το κεφάλι της. Έχει φωτοβολταϊκό πάνω από το κεφάλι της και δύο υποσταθμούς. Και καλώδια που διατρέχουν να έρθουν από τις ανεμογεννήτρες της Βλαχοκερασιάς στον υποσταθμό εδώ. Τα έχουμε όλα. Εμείς δεν είπαμε γιατί βάλατε ανεμογεννήτρες στο βουνό μας από πάνω, γιατί βάλατε φωτοβολταϊκό στο άλλο βουνό μας από πάνω στην κορυφή. Αυτά οπτικά ρυπαίνουν, εντάξει. Οι υπόγειοι που παράγουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά... Και αυτοί επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων. Αλλά λέμε εντάξει, τα φωτοβολταϊκά έχουν μόνο οπτική ρύπανση και μια δευτερογενή ακτινοβολία, όμως είναι στα 1000 μέτρα. Και οι ανεμογεννήτριες και το φωτοβολταϊκό είναι 1000 μέτρα από το χωριό. Ναι. Αυτά όμως που έρχονται τώρα στα 300 μέτρα, δεν ξέρω ποιος άλλαξε την νομοθεσία. Μάλλον το 20 άλλαξε η νομοθεσία. Και γιατί από ό,τι μου είπαν από τις Βρυξέλλες, μου είπε αυτό, πρέπει να πάει 500 και 1000 μέτρα μακριά. Όχι 400. Δεν ξέρω ποιος άλλαξε την νομοθεσία. Γι' αυτό σας λέω είμαστε λίγο ξέφραγο αμπέλι. Λοιπόν. Νομίζω ότι άλλαξε το 21 από τον πρώην. Για τη ζωή μας. Δεν μιλάμε για την ομορφιά του βουνού. Προφανώς. Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά το θέμα θα συνεχιστεί, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή, όπως έχετε πει και εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης όταν βρεθήκατε, και περιμένουμε και άλλες τέτοιες κινήσεις, και βέβαια θα έχουμε και συνέχεια με αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Θα δούμε, δεν ξέρω, μία τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Έχετε προγραμματίσει κάποια εκδήλωση διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε άλλο τη Δευτέρα, γιατί είσαστε και άλλοι φορείς οι οποίοι έχετε συνταχθεί σε αυτά τα θέματα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό στην Ελλάδα το πρόβλημα που λέγεται μπαταρία, γιατί δεν αφορά μόνο τη Δόριζα. Το να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για τη Δόριζα επειδή κατεβαίνει ο τώρα Πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν νομίζω ότι θα μας αφήσουν και να κάνουν να πλησιάσουμε, έτσι μην λέμε ότι θέλουμε. Ναι, λοιπόν, το πολύ πιθανό αυτό. Σίγουρο όχι πολύ πιθανόν. Εμείς προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το τρίτο στάδιο. Οι ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά είναι τα δύο πρώτα στάδια, μπαίνουν, αλλά δεν έχουν επικινδυνότητα για τη ζωή μας και για τη γη.
Διότι αν αυτές οι μπαταρίες, σας λέω το πολύ απλό, αυτές όλες οι εταιρείες που παράγουν, που βάζουν μπαταρίες, είναι μονοπρόσωπες ΑΕ. Δηλαδή μια εταιρεία που αύριο το πρωί βαράει πτώχευση γιατί δεν μπαινοβγαίνει η ενέργεια που ήθελε για να καλύψει το κόστος. Τι θα γίνει? Θα μείνουν οι μπαταρίες εδώ ασυντήρητες, κάποια στιγμή κάποιο κουτί από τη σκουριά θα ανοίξει και όλος ο τοξικός ηλεκτρολίτης που είναι μέσα, που είναι άκρος τοξικός, μπορείτε να φανταστείτε για την τοξικότητα μιλάμε, θα αρχίσει να χαίρεται στο χώμα. Τα χωράφια λοιπόν που είναι κάτω από το βουνό που θα είναι εγκατεστημένες, αλλά και ο υδροφόρος περιόδοντας, θα γεμίσει τοξικά. Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτό? Κανείς. Γιατί η εταιρεία θα πει: εγώ πτώχευσα, παιδιά, κόφτε το σβέρκο σας. Άρα σε ποιον θα πέσει, σε ποιανού τις πλάτες θα πέσουνε? Στου κράτους, δηλαδή στους πολίτες, να πληρώσουν για να σώσουν αυτή την εγκατάσταση. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή τόσο απλό πράγμα, άντε βάλαμε μπαταρίες, βάλτε ρεύμα μέσα. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο αυτό το σκέλος των μπαταριών που κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε τρομακτικό αριθμό. Εδώ βάζουν στη Θήβα, δηλαδή σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Έτσι και σκάσει η Θήβα, θα πρέπει να κενώσουν την Αθήνα. Μιλάμε για πολύ τοξικό αέριο. Σας είπα, μπείτε, Victoria Big Battery Fire, και να δείτε μόνο την περιοχή που εκενώσαν οι Αυστραλοί προληπτικά. Μάλιστα. Θα το εξετάσουμε αυτό που μας είπατε, κύριε Παπούλια. Ευχαριστούμε κιόλας που μας ενημερώσατε γι' αυτό, γιατί μέσα σε αυτό τον ρημαγδό πληροφοριών δεν είναι πάντα εύκολο να βρίσκει κάποιος τέτοιες πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, γιατί όπως είπαμε τώρα ξεκινάει αυτό το θέμα. Ναι. Και τι να σας πούμε τώρα, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια στον αγώνα που κάνετε για την περιοχή. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε μέχρι τις Βρυξέλλες, δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι τα άκρα. Είναι απόλυτο δικαίωμά σας αυτό, νομίζω. Κανένας δεν το αφισβητεί αυτό. Ακόμα και αυτοί που φρόντισαν, όπως είπατε και εσείς βέβαια, να δρομολογήσουν μια επένδυση χωρίς να εξετάζουν τους αντικειμενικούς όρους της επένδυσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Αρκαδία 938.